με την ομάδα της Άχνας να είναι στην σέντρα. Λοριάν Ντολεμές για τον Φόλπρεχτ. Να δούμε τον εθνικό τώρα με τον Φόλπρεχτ να περνάει για τον Ντολεμές. Ωραία μπαγιά για τον Τζάκπα, θα πέσει κάτω και θα δοθεί πέναλτι. Βλέπουμε ξανά την φάση. Το πέσιμο που έγινε από την πάσα του Ντολεμές. Ο Καρασάουσκας είναι στην φάση. Παρατηρήσεις από τον Αναστάση για να μην έχει παίκτες εντός περιοχής. Φόλπρεχτ εκτελεί, θα σώσει με τα πόδια ο Σισκόφσκι. Επέμβαση του Σισκόφσκι και κρατάει το 0 για την ομάδα της Δόξας. Ο Φόλπρεχτ προσπάθησε στο κέντρο της εστίας να στείλει την μπάλα. Τον ψάρεψε εκεί ο Σισκόφσκι. Στυλιανού. Μπαγιά για τον Σαντίγκ, ευκαιρία εδώ το σουτ που γίνεται, η επέμβαση του Χριστοδούλου. Η μπάλα θα πάει στα δίκτυα. Ο Χριστοδούλου δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Ο Σαντίγκ σκοράρει στο 21ο λεπτό. Στην πρώτη φάση της Δόξας, ο Σαντίγκ για μία ακόμη φορά βρίσκει τον τρόπο. Βλέπουμε πώς, από την μπαγιά του Στυλιανού. Πιθανότατα στην ίδια ευθεία ο Σαντίγκ. Ο Χριστοδούλου αρχικά δείχνει να μπορεί να αποσοβήσει τον γκολ. Στη συνέχεια δεν μπόρεσε να βγάλει την μπάλα προς τα έξω και άθελά του την έστειλε κιόλας προς τα δίκτυα της ομάδας του παρά την μεγάλη του προσπάθεια. Ξανά και ξανά. Εδώ βλέπουμε την φάση και πώς καλύπτεται ο Σαντίγκ. Με τις γραμμές που τραβήχθηκαν ήταν καλυμμένος ο Σαντίγκ. Εδώ ένα σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Καρασάουσκας και δικαιολογημένα θα βγει η κίτρινη κάρτα στον Τράισεφσκι. Εδώ ξανά η φάση. Μαρκάρισμα, χαμηλά. Δεν βρίσκει μπάλα, βρίσκει μόνο πόδια με τη δύναμη που έρχεται. Αλλάζει την απόφασή του, ακυρώνει την κίτρινη κάρτα στον Τράισεφσκι και θα του βγάλει απευθείας κόκκινη κάρτα. Φώναξε τον Καλή. Τον Χρήστο Καλή. Να δούμε εδώ την παγιά που βγαίνει. Η ευκαιρία είναι πάνω στα δίκτυα. Απαντάει ο εθνικός αλλά σηκώνει σημαία ο βοηθός και ακυρώνει τον γκολ. Βλέπουμε την σέντρα στην περιοχή. Είναι όπως θα δούμε ο Καρασάουσκας εκτεθειμένος. Ξανά εδώ. Το θέμα είναι νομίζω ότι αν πηγαίνει από αντίπαλο η μπάλα με τον Ντόλεζαλ να γεμίζει και φαγιά του Τζάκπα, η μπάλα έξω. Για να δούμε την εκτέλεση εδώ, καλή στην περιοχή και φαγιά που έγινε, η μπάλα στο δοκάρι. Εδώ ξανά η εκτέλεση του φάουλ, η κεφαγιά που έγινε, ο Ντολεμές έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Κατεβάζει ο Κροάτης, γεμίζει για Καρασάουσκας, ευκαιρία του Ντόλεζαλ, θα μαζέψει ο Σισκόφσκι. Για να δούμε τώρα τον Χολ. Ο οποίος κρατάει μπάλα, ανεβαίνει, ψάχνει τον Ντολεμές, η κεφαγιά που έγινε, η μπάλα έξω. Πρώτη τελική προσπάθεια. Η σέντρα στην περιοχή, κεφαγιά προς τα πίσω, ευκαιρία. Το σουτ που πάει να γίνει από τον Καρασάουσκας, κόρνερ. Αρκετός κόσμος στην περιοχή. Εκτελεί ο Αμπτουλάγεβ, διώχνει προσωρινά. Το σουτ που γίνεται, οι κόντρες. Από την προσπάθεια του Σαββίδη επιμένει ο εθνικός, νέο σουτ. Θα απομακρυνθεί η μπάλα, μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Άχνας. Χάνεται με τον Σισκόφσκι. Ελουντού ψάχνει χώρο. Κλείνεται οι κόντρες, περατικό στο σουτ, έξω. Γεμίζει για τον Τζάκπα και φαγιά του Τζάκπα για τον Ελουντού. Ελουντού τσιμπάει, ευκαιρία του Ντολεμές. Πάνω στη γραμμή θα βγάλει φοβερή άμυνα εκεί. Και φαγιά που έγινε, τσίμπησε ο Ελουντού. Αλλά πρόλαβε ο Καραμανόλης την μπάλα προτού καταλήξει στα δίκτυα. Καταλυτική η παρέμβαση εδώ από τον 20χρονο και βγάζει την Δόξα μπροστά. Είναι μόνος ο Σάσης στην περιοχή. Θα δοκιμάσει το σουτ, θα μαζέψει ο Χριστοδούλου. Έχουν εξαντληθεί τα 5 λεπτά και έχουμε τέλος την αναμέτρηση.